ακυρώσει πήραν το Σεβεροντονέτσκο, όπου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες. Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ αρνητική για τους Ουκρανούς, καθώς η πόλη αυτή στην ουσία κρατούσε για αυτούς ολόκληρο το μέτωπο του Ντομπάς. Το Σεβεροντονέτσκ βρίσκεται στο κέντρο του άξονα Ιζίου-Ζαπορίζια και αν τελειώσει επιτυχώς η κατάληψή του, οι Ρώσοι θα μπορούν να ενοποιήσουν τις δυνάμεις τους και να προκαλέσουν κατάρρευση στις Ουκρανικές άμυνες της Ανατολικής Ουκρανίας. Είναι η πόλη κλειδί για την κυριαρχία στην Ανατολική Ουκρανία, η οποία αποτελείται κατά 80% από ρωσόφωνο πληθυσμό. Αν η Ρωσία επικρατήσει στο μέτωπο της Ανατολικής Ουκρανίας, ανοίγει ο δρόμος άμεσα για το Χάρκοβο και εν συνεχεία για την Οδυσσό. Αυτό ίσως συμβεί και ταυτόχρονα, αλλά είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από ένα βασικό παράγοντα. Αν θα κινητοποιηθεί ο ρωσόφωνος πληθυσμός των περιοχών που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και ενταχθούν ντόπιοι σε αυτές, γιατί η Μόσχα χρειάζεται να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερους αριθμούς για να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της.